Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Ακάς, είμαι αστρολόγος, αριθμολόγος, αναλυτής, ταρό, αλλά θα έλεγα περισσότερο ερευνητής. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Πανσέλινο στους διδύμους. Ξέρω, έχεις διαβάσει ένα σωρό πράγματα, το έχεις δει, 8.000 κανάλια, Facebook το ένα το άλλο, γράφουν όλοι για αυτή την πανσέλινο, έχουν ξεχυθεί όλοι και γράφουν πανσέλινος, νέα σελήνη και δεν ξέρω τι άλλο στους διδύμους. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο διαφορετικά πραγματάκια όμως εδώ, θα το προσεγγίσουμε με έναν άλλο τρόπο. Μείνε διότι θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα και σαν πληροφορίες, αλλά και πώς μπορούν να σου χρησιμέψουν όλα αυτά, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε μία πανσέλινο στους διδύμους. Έχει πάρει ένα σωρό ονόματα, ή ψυχρή πανσέλινο, ή θυμωμένη πανσέλινο και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή η σελήνη λοιπόν, αυτή η πανσέλινος γίνεται στους διδύμους, γίνεται στον 7ο οίκο. Βρίσκεται δηλαδή η σελήνη μέσα στον 7ο οίκο. Ο 7ος οίκος είναι οι άλλοι. Οι άλλοι άνθρωποι είμαστε εμείς και οι άλλοι άνθρωποι. Οι άλλοι σημαίνει τώρα το ερωτικό κομμάτι, σημαίνουν συνεργάτες, σημαίνουν γάμοι, σημαίνουν σχέσεις. Είναι ο οίκος των φανερών εχθρών. Είναι αυτούς που ξέρουμε, που τους γνωρίζουμε, που τα συναισθήματά τους απέναντι προς εμάς δεν είναι καλά και φαίνονται δηλαδή. Και μπορούν να σου το πούνε κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να σου λένε δεν σε πάμε τίποτα. Και επίσης μπορεί να είναι και επίσης αυτός ο 7ος οίκος δείχνει και την αλλαγή. Μέσα στον 7ο οίκο είναι η σελήνη στη 16η μοίρα και κάτι λεπτά και βρίσκεται ανάδρομος ο Άρης πάλι στη 16η μοίρα. Αυτό λέγεται ιδιομηρία στην κλασική αστρολογία και όταν έχουμε ιδιομηρία εκεί έχουμε μια πολύ ισχυρή ενέργεια, όμως η σελήνη και ο Άρης δεν τα πάνε καλά. Να σας το πω ως εξής, είναι ο άντρας, ο Άρης και η γυναίκα, η σελήνη, η ψυχή ας το πούμε. Επειδή είναι θηλυκή η ενέργεια. Αυτά τα δύο τώρα μεταξύ τους υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Γι' αυτό και λέγεται και θυμωμένη. Γι' αυτό και το ονομάζουν θυμωμένη. Αλλά θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα όμως για να σας πω γιατί λέγεται και θυμωμένη ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά τα μυστικά όμως είναι αλλού. Τα μυστικά κλειδιά της σελήνης, της πανσελήνου αυτής είναι αλλού. Λοιπόν, οπότε ο Άρης έτσι όπως είναι σηματοδοτεί το χάος. Ο Άρης είναι, λέγεται κακεργέτης. Στην κλασική αστρολογία λέγεται κακεργέτης. Οπότε, επειδή φέρνει κακό έργο, εκεί που βρίσκεται, στη θέση που βρίσκεται, είναι σαν να μαλώνει ένα αντρόγινο, σαν να μαλώνει ένα συνεργάτης, δηλαδή ένας άντρας και μία γυναίκα. Σαν να του λέει η γυναίκα, κάνε αυτό ρε παιδί μου, άλλος να έχει πάρει ανάποδες, γιατί είναι και ανάδρομος, και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ανάδρομο σημαίνει και αναδρομές, μπορεί να σημαίνει και επιστροφές από το παρελθόν κατά κάποιο τρόπο πριν από ένα εξάμηνο, αρσενικό στοιχείο κυρίως, όμως αυτό το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορώ να βρω άκρη, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Αυτό είναι το κλειδί κυρίως. Και γι' αυτό και λέγεται και θυμωμένη, διότι προσπαθείς να συνεννοηθείς, ο άλλος δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει και αυτό μας εξοργίζει. Να πω κάτι για τους διδύμους. Οι δίδυμοι σαν ζώδιο δεν είναι αυτό που λένε αντιπρόσωποι. Είναι μεγάλο λάθος. Αυτό έχει επικρατήσει λόγω μιας παρεξήγησης επειδή λέγεται διτό ζώδιο, δηλαδή έχει δύο συμβολισμούς. Θέλω να σας δείξω αυτήν εδώ πέρα την αποτύπωση. Οι δίδυμοι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι μία γυναίκα με ανοιχτά τα μάτια και μία άλλη γυναίκα η ίδια είναι με κλειστά τα μάτια. Γιατί στην εσωτερική αστρολογία, στην ουσία, αυτό που οι δίδυμοι πρεσβεύουν και είναι από τα πιο πνευματικά ζώδια, οι δίδυμοι είναι από τα πιο πνευματικά ζώδια, φέρνουν όμως μέσα τους την διπλή φύση. Δεν είναι διπρόσωποι. Ακούστε τι λέω, διπλή φύση. Είναι άλλο να έχω διπλή φύση, όπως και ο ζυγός, εντάξει, όπως και ο εγώκερος έχει διπλή φύση μέσα του. Ναι, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, σημαίνει ότι συνυπάρχουν μέσα της πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ δυνατό μυαλό, είναι ένα πολύ μυαλό ξουράφι, μπορεί να είναι πολύ επικοινωνιακό, δηλαδή στην επιχειρηματολογία πραγματικά μπορεί να σε κολλήσει τον τοίχο και να μην καταλάβεις και είναι σαν να είναι και διπολική καμιά φορά. Πηγαίνουν το ένα άκρο στο άλλο γρήγορα. Δεν έχουν κάποια κακία μαζί σου, δεν κρατάνε κακία, δηλαδή μπορεί να σταχώσουν, αλλά θα το κάνουν γιατί το θεωρούν φυσιολογικό. Όχι ότι τρέχει κάτι με σένα και κάποιοι άλλοι μπορούν να παρεξηγηθούν και να λένε όχι πώς, τι αυτό κάνει και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι η διπλή φύση και είναι ένα πολύ γρήγορο μυαλό το οποίο πολλές φορές σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα ή είναι βυθισμένο στη δική του σκέψη με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση. Επίσης κάτι άλλο. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι
το πρόσωπο προς τα έξω και το πρόσωπο το οποίο κλείνεται προς τα μέσα, ο εξωτερικός και ο εσωτερικός εαυτός. Οι σκέψεις που εξωτερικεύονται και το υποσυνείδητο. Είναι η αρμονία, φίλες και φίλοι. Το ζώδιο των διδύμων εκφράζει την αρμονία. Την αρμονία του συνειδητού και του υποσυνείδητου. Δεν το προχωρά περισσότερο για να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Πολύ μεγάλη σημασία παίζουν οι μοίρες, οι ενεργειακές πύλες. Αυτή η πύλη τώρα που ανοίγει, στη 16η μέχρι 17η μοίρα, να το πούμε έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική και μιλάει για ένα πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα η μοίρα, η συγκεκριμένη, έχει ένα πολύ περίεργο όνομα. Λέγεται «Η κεφαλή του ενός εύρος του νέου αλλάζει σε αυτή ενός όριμου διανοητή». Και θα μου πείτε, τρία πουλάκια κάθονται. Όχι, δεν είναι τρία πουλάκια κάθονται, διότι η αστρολογία μιλάει μέσα από συμβολισμούς, στην ουσία μιλάει για μεταμόρφωση. Δίνουμε πολύ σημασία στη μερινή εποχή στο φαίνεσθε, στη δόξα, στα γαλόνια, στο χρήμα, ειδικά το χρήμα, ύλη, χρήμα να πάρουμε και ο άλλος σας πεθάνει. Εντάξει. Εδώ όμως η Διδύμη, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ένα πολύ πνευματικό ζώδιο και μας μιλάει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε τη μεταμόρφωση, να φύγουμε από το κομμάτι. Ναι, φυσικά και τα χρειαζόμαστε λεφτά, δεν λέμε τα απορρίπτουμε, αλλά όχι όμως να μπουν στη σωστή διάσταση, σε ισορροπία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μιλάμε για μεταμόρφωση και εδώ φυσικά μπαίνει το ερώτημα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Βάλτε το σε όποιο πλαίσιο θέλετε. Τι είναι σωστό, τι είναι λάθος σε θέμα σχέσεων, σε θέμα συνεργασιών, σε θέμα αποφάσεων, σε θέμα να κάνω εκείνο, σε θέμα να κάνω το άλλο. Γιατί αυτό είναι διπολικότητα. Τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Αυτό που θεωρείς σωστό εσύ το θεωρώ εγώ λάθος. Ή και το αντίθετο. Καθαρά δίδυμη προσέγγιση, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτή η Πανσέληνος λοιπόν μας μιλάει για θέματα πολύ πνευματικά. Μας μιλάει λοιπόν Πανσέληνος και Άρης, η Χρόνος έχουν μια αντίθεση με τον ήλιο, άρα έχουμε. Η Πανσέληνος, η Σελήνη, είναι το θηλυκό στοιχείο απέναντι στο αρσενικό που είναι ο ήλιος και στον Άρη που είναι και αυτό αρσενικό στοιχείο. Και αυτή η αντίθεση έχει να κάνει με την θηλυκή επανάσταση, έχει να κάνει με την καταπίεση, έχει να κάνει με το ξεσήκωμα, έχει να κάνει με το να βρούμε την ενέργεια, έχει να κάνει με τη θηλυκή ενέργεια η οποία επαναστατεί, η οποία προσπαθεί να βρει το δίκιο της και το βλέπετε και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά μπορεί να το δείτε και σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό έχει πολύ θυμό. Όταν η κοινωνία είναι σκληρά, να το πω έτσι, ανδροκρατούμενη και δεν υπάρχουν ισορροπίες και πολλοί από εσάς, μάλλον να το πω διαφορετικά, πολλές από εσάς το αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας, στην καθημερινότητά σας, στις σχέσεις σας, αυτό δημιουργεί και μια οργία, στο πούμε. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέγεται και οργισμένη σελήνη. Λοιπόν, αυτά είναι τα κλειδιά, αυτά είναι τα βαθιά κλειδιά τα οποία σας λέω. Λοιπόν. Αυτή η Πανσέληνος λοιπόν είναι μια ευκαιρία για να εκφραστούμε, να πούμε τις αλήθειες μας, να πούμε αυτά τα οποία εμάς μας έχουν πειράξει γενικότερα. Θες το κλειδί? Κάθαρση. Το ξαναλέω, κάθαρση. Αυτή η Πανσέληνος, το κλειδί της είναι η κάθαρση, φίλες και φίλοι. Είναι η επανάσταση, είναι η μεταμόρφωση, είναι η κάθαρση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ένα κλειδί το οποίο σας το λέω τώρα. Αυτή η κλίδα, να το πω έτσι, από 16η μοίρα μέχρι και 20η μοίρα ανήκει στο 16ο γένος, έτσι λέγεται, στους διδύμους, μια κλίδα είναι, ενεργειακή πύλη δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με την απελευθέρωση όλων των καταπιεσμένων. Γι' αυτό και βλέπετε και λαούς και συγκεκριμένες χώρες, να μιλάω τώρα ονόματα κτλ. Υπάρχει μια επανάσταση, επαναστατούν κάποιες γυναίκες, έτσι. Επίσης υπάρχει η δυναμική υπεράσπισης κάθε αδικημένου στην κοινωνία γενικότερα και το νιώθουμε έντονο αυτή την περίοδο, αυτό το συνέστημα, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παιδιά, εκμετάλλευση, σε οποιοδήποτε επίπεδο εκμετάλλευση, οτιδήποτε. Λοιπόν, διότι εδώ έχουμε, να σας το πω πολύ πολύ γρήγορα αστρολογικά, δεν θα εμβαθύνω, διότι εδώ έχουμε το δεκανό, είναι ο δεύτερος δεκανός της Αφροδίτης που είναι η Εσπλαχνία και έχουμε επίσης και τη δικαιοσύνη, όπου σε αυτό το σεληνιακό κόμβο κυβερνάται από τον Κρόνο. Αυτοί οι δύο δηλαδή έρχονται, ανοίγουν αυτή την πύλη και μας μιλάνε για αυτά τα αστρολογικά σημειολογικά θέματα. Είπαμε, η αστρολογία είναι συμβολική, μιλάει μέσα από συμβολισμούς. Μέσα από θετικές δονήσεις έρχεται η αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικότερο κλειδί από όλα για αυτή τη νέα Πανσέληνο.
Η αγάπη, ρε παιδιά. Η αγάπη. Αυτό είναι το κλειδί. Η αγάπη, δηλαδή η γυναίκα προς το αρσενικό, το θηλυκό δηλαδή προς το αρσενικό, αλλά και το αντίθετο και το αρσενικό προς το θηλυκό. Η αγάπη. Η γεφύρωση των δύο αντιθέτων πόλων. Το καταλάβατε τώρα. Η δίδυμη, αρσενικό, θηλυκό, ο πόλος, πώς έρχονται, πόλος έτσι με πει, πώς έρχονται λοιπόν και δένουν και κάνουν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα πολύ ωραίο ρίξιμο όσον αφορά αυτό καθ' αυτό για την πανσέλινο στους διδύμους. Αυτά τα ρίξιματα που κάνω είναι εξειδικευμένα, είναι ακριβώς ειδικά ρηξίματα για κάθε περίσταση. Δηλαδή τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι ειδικό ρήξιμο για την πανσέλινο στους διδύμους. Με ειδική θεματολογία θα το δείτε και μετά θα κάνουμε πολύ πολύ γρήγορα κάτι άλλο θα δείτε. Περιμένετε μόνο λίγο και θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι της πανσελίνου και τι έχει να μας πει πανσέλινο στους διδύμους. Μην ξεχνάτε, η αγάπη. Έχω ακούσει για θυμωμένους, για εκείνο, για το άλλο. Ναι, υπάρχει ένταση, υπάρχει θυμός, υπάρχει αντίθεση, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Ναι, αν ακούτε κάτι, τα ακούτε αυτό. Ένα χρίτσο-χρίτσο. Και ένα άνοιγμα της πόρτας. Είναι ο γάτος μου, τον είχα βγάλει έξω στην αυλή. Είναι παιδιά, άλλο ποδίτης, έτσι. Είναι κλέφτης. Ανοίγει τις πόρτες. Πώς τα ανοίγει, προσπαθώ, εγώ κλείνω και. Τι θα κάνεις, θα μπεις μέσα. Ει, θα μπεις μέσα, θα κάνεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι θα κάνεις, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έλα μέσα. Έλα. Θα κάτσεις δίπλα μου. Α, κάτσε εκεί. Φοβερός. Λοιπόν, μπράβο, κάτσε εκεί. Τώρα δουλεύει, δουλεύουμε, έτσι. Δουλεύουμε και θέλω την ενέργειά σου, έτσι. Sorry, παιδιά. Α, ωραία, ξάπλωσε εκεί. Δε, είπα μήπως ανέβαινε εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι. Τώρα που πάει. Λοιπόν, εντάξει, μην το καθυστερούμε άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την θεματολογία μας, φίλες και φίλοι, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, τους τελευταίους 6 μήνες, πόσο άλλαξε η σκέψη σου, ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, και έχει βγει. Βέβαια μου είχε λίγο ανάποδα και δεν είναι τυχαίο διότι είναι το αρσενικό στοιχείο εδώ, είναι ο Ιεροφάντης, ζώδιο του Ταύρου, στο οποίο έχει να κάνει κατά πόσο, κάνει φασάρια, κατά πόσο, τι είναι, τι θες, γιατί κάνεις φασάρια, θα γκρεμίσεις το σπίτι. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που επέλεξε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μπήκε τώρα ένα ζωάκι μέσα, έκανε την επέμβασή του, βέβαια πήγε παρέμβαση, πήγε να κοιμηθεί βέβαια, να ράξει στη μαξιλάρα του. Λοιπόν, γιατί μιλάει για την αγάπη. Και τα ζώα γενικότερα στους ανθρώπους μπορούν να έχουν και θεραπευτική δράση. Πάμε όμως στο δικό μας εδώ να δούμε τώρα, εδώ τον Ιεροφάντη, ο οποίος μου βγήκε λίγο ανάποδα. Και σημαίνει το ανάποδο, σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχει ίσως ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης γενικότερα όλη αυτή την περίοδο και κυρίως λίγο συνεννοησίας με κάποιους ανθρώπους, μπορεί να είναι και Ταύρι στο ζώδιο ή οροσκόπος το Ταύρι, λοιπόν, ή και στη Σελήνη τους, μιας και λέμε για τη Σελήνη εδώ, να έχουν τη Σελήνη στον Ταύρο, όπου κάπου λίγο ήταν ανάποδη απέναντί σας. Δεν ήταν, ήτανε άπιστη, ήτανε, αλλά λέγανε, υπάρχει ένα είδος υποκρισίας εδώ, ήταν επίσης αγενής απέναντί σας. Κάτι όμως περίεργο υπήρχε αυτό την περίοδο, ας το πούμε, και σας έκανε αυτή η κατάσταση όμως να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποια πράγματα. Και ειδικά απέναντι στο αρσενικό στοιχείο, ειδικά απέναντι στους άντρες. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι άντρες είναι οι ίδιοι και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, είναι ένα γενικευμένο, όμως ίσως ένα μεγάλο ποσοστό να το έχετε βιώσει και γι' αυτό να υπάρχει αυτό πλέον σαν πεποίθηση, γιατί αυτή είναι και μια κάρτα πεποιθήσεων. Είναι μια κάρτα, είναι το πιστεύω, έτσι. Να το πούμε έτσι.
Ποια είναι η καινούργια πληροφορία η οποία έρχεται αυτή την περίοδο για να σε διδάξει, και να την προδοσία που λέγαμε. Αλλά επειδή μιλάμε όμως για να σε διδάξει, εδώ έχουμε υδροχό, είναι το 7, το 7 ξυφών, είναι καθαρά μια κάρτα προδοσίας, είναι μια καθαρά κάρτα η οποία θέλουν να μας κοροϊδέψουν, να μας εκμεταλλευτούν, να μας χειριστούν. Είναι μια κάρτα η οποία είναι και της ατίμωσης από άλλους, και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε περάσει μέσα από την προδοσία και μέσα από δυσκολίες. Βέβαια είναι και μια κάρτα η οποία δείχνει και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, διότι οι άλλοι όταν μας κλέβουν την αξία νιώθουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση, λένε πρέπει και έχει δίκιο σε αυτά που λέει, ενώ δεν είναι έτσι. Το 7 είναι ένας ιερός αριθμός, ένας αριθμός προστασίας. Το ξαναλέω. Το 7, αυτό που έχεις να μάθεις, είναι ότι έχεις και χάρισμα και ικανότητες και πνευματικά χαρίσματα, τα οποία μπορεί να τα έχεις κληρονομήσει κιόλας, ο καθένας τώρα ό,τι χάρισμα μπορεί να έχει. Ψυχολογικό, διαβάζεις την ψυχολογία, διαβάζεις τηλεπαθητικά, πιάνεις ενέργειες, διαισθητικά, καταλαβαίνεις, έχεις προφητικά όνειρα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι που σε προστατεύουν όμως. Και επίσης να θυμάσαι ότι ναι, είναι μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, έρχεται και η δικαίωση κάποια στιγμή. Γιατί είναι μία κάρτα διδαχής. Να μάθεις ότι μέσα από την προδοσία μπορείς να γίνεις πολύ δυνατός, μάλλον και πολύ δυνατή, και να πάρεις πολλά ισχυρά, τι είπαμε προηγουμένως, πνευματικά μαθήματα. Να πως κολλάνε όλα. Εδώ έρχεται τώρα να πω το εξής, ότι οι απαντήσεις, γιατί αυτή η Πανσέλινος στους διδύμους μας λέει και το εξής, οι απαντήσεις έρχονται σε εσένα την ώρα που τις χρειάζεσαι. Συνήθως τις απαντήσεις έρχονται την ώρα που τις χρειαζόμαστε. Πάμε στο επόμενο, είναι πώς μπορείς εσύ να εκφραστείς, γιατί ο δίδυμος είναι ένα ζώδιο έκφρασης, να εκφραστείς μέσα από διάφορους τρόπους. Και είναι, πρόσεξε να δεις, εδώ τώρα με ένα δεκαράκι ωραίο μπαστούνι, ότι πάντα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος όπου μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Αυτός εδώ που τα κουβαλάει όλα και είναι και κολλημένο το κεφάλι του πάνω στα μπαστούνια, μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι. Αυτό που μπορείς να μάθεις είναι πώς μπορείς εσύ να κάνεις αυτή τη δουλειά και με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή αυτή την ευθύνη, τη δυσκολία, τις προκλήσεις, πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Ο τρόπος, ο καθένας τώρα όπως είναι για να τον βρει. Εντάξει, λοιπόν, το επόμενο είναι ποια είναι τα μαθήματα που έχω μάθει από τους άλλους. Είπαμε, 7ος οίκος, πώς οι άλλοι έρχονται, και έχουμε λοιπόν μία, να τη λοιπόν και η Σελήνη. Συγκλονιστικό. Να προσέχεις, λέει, διότι πολλές φορές τυφλώνεσαι και δεν βλέπεις καθαρά. Αυτό είναι με τους άλλους. Τυφλώνεσαι από αίσθημα, τυφλώνεσαι από πώς το λένε, εμπιστεύεσαι λάθος ανθρώπους, γιατί αυτό δείχνει εδώ τώρα. Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και προδόθηκα. Θα μου πείτε, γίνεται ανθρώπινο, ναι, έτσι είναι. Όλοι έχουμε προδοθεί. Λοιπόν, αυτό που θέλει να σου πει είναι πρόσεχε, διότι δεν βλέπεις καθαρά τα συναισθήματα, τις προθέσεις των αλλωνών, τι θέλουν να κάνουν, και γι' αυτό η Σελήνη βρίσκεται και στον 7ο οίκο μέσα, που είναι η άλλη, έτσι, και φορτίζεται αυτός ο 7ος οίκος πολύ ισχυρά και με έναν Άρη ανάποδο. Κορίτσια, προσέξτε τα αγόρια. Προσέξτε εκείνους οι οποίοι υπόσχονται, νομίζετε ότι βγάζουν πράγματα από την καρδιά τους. Σας αγαπώ όλους, φυλάκια και δεν ξέρω τι, σε αγαπώ, ενώ δηλαδή σε ερωτικό κομμάτι, ή σε αγαπώ και αυτά, και είναι ψέματα. Και έχουν άλλους σκοπούς. Γι' αυτό είναι και θυμωμένη αυτή, κατά κάποιο τρόπο, η Πανσέλινος, διότι όταν σε κοροϊδέψουν, όταν σε χειριστούν, όταν σε προδώσουν, σε πιάνει το γαμότο που λένε. Και να το πω έτσι, το πολύ αγαπημένο με έκφραση, γιατί βρελακάμα το κάνεις. Τι σου έκανα εγώ, και μου πείτε ότι σας έχει τύχει, γιατί αυτή είναι η Πανσέλινος. Έχει τύχει και σε μένα, εννοείται, έτσι. Σε βοήθησα, επικοινωνήσες μαζί μου, σε συμβούλεψα, και τι έκανες.
με πονηρό τρόπο πήρες και δεν έδωσες. Και αυτά είναι καρμικά. Και δεν ξέρουμε πώς όλα αυτά οργανώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το κομμάτι. Και στον έρωτα, έτσι. Εσύ έδωσες, ερωτεύτηκες, εμπιστεύτηκες, έκανες, προσπάθησες. Όχι μόνο αυτό, και σε συνεργασίες και στην οικογένεια και σε αδερφό και στους φίλους μας. Για κάτσε ρε φίλε, σε βοήθησα κι εσύ. Με προδίδεις με το χειρότερο τρόπο. Ή μπορεί να υπάρχει και το άλλο εδώ. Προσέξτε. Το γνώριζες ότι θα σε προδώσει. Το διαισθανόσουνα. Απλά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι. Τι θα μπορούσα μέσα από όλα αυτά που έχω περάσει να διδάξω τον εαυτό μου αλλά και τους άλλους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο και είναι οι ισορροπίες. Να το ισορροπίες. Να το διπλό κομμάτι. Βέβαια εδώ έχουμε το δύο πεντάκτηνο που είναι στον εγώκερο. Και ο εγώκερος δίνει μια αλήθεια, δίνει μια σταθερότητα. Είναι και ο Κρόνος προηγουμένως που είπαμε από πίσω, γιατί ο Κρόνος κυβράει τον εγώκερο. Είναι βρες στη ζωή σου ισορροπία. Και θα έρθει η επιτυχία. Όταν είσαι ισορροπημένος, τι είπαμε προηγουμένως, συνειδητό, υποσυνείδητο, όταν είναι ισορροπημένα αυτά, μπορείς τότε να τα διαχειριστείς, γιατί έχεις αρμονία μέσα σου, η ψυχή σου είναι ήρεμη, το μυαλό σου είναι ήρεμο. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, δεν θα τσακιστούμε και προχωράμε. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε, κάναμε και προχωράμε. Πώς μπορώ να προσεγγίσω τα προβλήματα με έναν πολύ λογικό, προσέξτε τι λέω λογικό, γιατί οι δίδυμοι έχουν ως κυβερνήτη τον Ερμή με έναν λογικό και υπολογιστικό τρόπο. Και να την κάρτα η οποία βγαίνει. Είναι η εγκράτεια. Ότι μέσα από το παράλογο καμιά φορά, αλλά και το πνευματικό, ότι είπαμε οι δίδυμοι ότι είναι ένα πολύ πνευματικό ζώδιο, μέσα από την πνευματικότητα γίνονται θαύματα, προχωράμε. Αυτή η κάρτα που είναι 5, έχει, καλά, έχει άλλο, άλλη αρρύθμιση, έτσι, έχει το 14, αλλά άμα τα προσθέσω αριθμολογικά μου κάνει 5, θεραπεύει αυτό το 5. Μια λόγια κάτι άλλο εδώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η εγκράτεια σημαίνει ευλογία, σημαίνει προστασία, σημαίνει χαρά, σημαίνει να εμπιστεύεσαι και όλα θα αλλάξουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6 καρτούλες έχουν ξεκλειδώσει όλο το κομμάτι της Παρτσελίνου. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα, θα κάνουμε τα ζώδια. Όμως δεν θα κάνουμε ακριβώς τα ζώδια, θα κάνουμε με στοιχείο. Τι έχουμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε φωτιά, άρα μιλάμε για σελήνη δική σας που είναι σε ζώδιο φωτιάς. Σελήνη στον κρυό, σελήνη στον τοξότη, έτσι σελήνη στο λέοντα. Πάμε να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Τρεις καρτούλες να δούμε το γενικό πλαίσιο, τι έχει να σας πει αυτή η πανσέλινος. Τώρα, αν δεν ξέρετε την σελήνη σας, επιλέξτε διαισθητικά, εντάξει. Και να δούμε τι έχει να πει, για να δούμε. Μία καρτούλα λοιπόν είναι η προδοσία. Πόρε τι γίνεται εδώ με τις προδοσίες, βέβαια. Είναι οι προδοσίες, παιδιά. Και από το προηγούμενο εξάμεινο. Είναι η αποστολή σου στη ζωή με έναν υπότι πεντάκινο και προχωράς και βεβαίως έχει βγει πάλι ένα 2-2, ένα 2 λοιπόν πεντάκτινο. Τι λέει αυτή η ιστορία εδώ, να σας πω τι λέει αυτή η ιστορία. Λέει, ο Ταταρό λένε πάντα μια ιστορία. Και εμένα μου αρέσει να τα διαβάζω, να τα αναλύω σαν ιστοριούλες. Και όχι τόσο κυριολεκτικά ότι λέει αυτό και να το πηγαίνω τόσο πολύ. Γι' αυτό πολλές φορές και κάποιοι που μου γράφετε ότι ο τρόπος που τα αναλύω ίσως είναι λίγο διαφορετικός. Ναι, μπορεί να είναι διαφορετικός, μπορεί να είναι ξεχωριστός, για άλλους μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει, οκ, μέσα στα πλαίσια είναι, αλλά εγώ το κάνω καθαρά από το κομμάτι ότι τα ταρό λένε μία ιστορία. Και ποια είναι η ιστορία που λένε? Προδόθηκες, προδόθηκες, σε πρόδωσαν, δεν κοιμάσαι τα βράδια, σε έχουν μαχαιρώσει 200.000 φορές. Και ψάχνεις την αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, να βρεις ένα νόημα. Και ξεκινάς με αργό ρυθμό, γιατί χρειάζεται και μια ίαση και μια θεραπεία. Και ξεκινάς να βρεις την αποστολή σου. Να πάω στο επαγγελματικό κομμάτι, να το ρίξω στη δουλειά που λένε και να λιώσω στη δουλειά και να μην ασχοληθώ με τον έρωτα ή δεν ξέρω τι άλλο. Και σου πετάγεται αυτός εδώ και σου λέει δύο πεντάκτηνο, θα τα φέρω και κοντά να βλέπετε τις πανέμορφες αυτές τις απεικονίσεις και τι σου μιλάει. Σου μιλάει για αρμονία. Εδώ είναι ντυμένος λίγο σαν κλόουν, χαμογελάει, σαν χάχας, λιγάκι εδώ, δείτε το εδώ. Είπαμε, τα ταρό λένε ιστορίες. Πίσω καράβια φεύγουν, έχει λίγη φουρτούνα εδώ.
Το παν στη ζωή είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες της εσωτερικές σου, της ψυχής σου. Αυτό λέει αγαπημένο μου και αγαπημένη μου. Διότι όταν είσαι λύνη σου, που είναι η ψυχή στην αστρολογία, που είναι το συναίσθημα και όλα αυτά που κουβαλάμε και δεν τα εκφράζουμε, όταν είσαι εσύ ψυχολογικά, ψυχικά σε αρμονία, πετυχαίνεις τα πάντα. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν βγει και δύο ζώδια της γης, που σημαίνει σταθερότητα, αλλά και αργός ρυθμός. Δηλαδή ότι πολλές φορές για να θεραπευτούν κάποια πράγματα, για να δούμε την αποστολή μας, ποια είναι η αποστολή μας στη ζωή, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα ξεπεράσουμε ένα εμπόδιο. Και εδώ σημαίνει και ξεπερνάω και ένα εμπόδιο. Χρειάζεται και χρόνος, γη, που σημαίνει χρόνος, αλλά χρειάζεται και ισορροπία. Okay. Ωραία. Στο επόμενο λοιπόν. Το επόμενο είναι ο αέρας. Και είναι με αυτές εδώ τις πανέμορφες κάρτες. Άλλες πανέμορφες κάρτες. Σας έχω διαλέξει κάρτες οι οποίες είναι πάρα μα πάρα πολύ γραφικές. Γράφουν. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Συγγνώμη που έχετε παρατηρήσει. Σήμερα που λέω για τους διδύμους έχω και ωραίο πουκαμισάκι, έτσι. Δεν είναι ότι και ότι. Σας παρακαλώ. Δίπαμε δίδυμοι. Δίδυμοι είναι πολύ εκφραστικό ζώδιο και θα τους βρείτε τους διδύμους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, εκεντρικούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν τους καταλαβαίνουν με τον τρόπο που μιλάνε και σκέφτονται και λένε τι λέει, τι είπε τώρα. Λοιπόν, και μπορεί να μου πει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα τους βρείτε επιστήμονες, φιλόσοφους, όπου θέλετε. Επίσης, το ζώδιο των διδύμων να γνωρίζετε, είναι ένα ζώδιο το οποίο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά λεφτά, να τα χάσει πάρα πολύ εύκολα και να τα ξανακάνει πάρα πολύ εύκολα. Αν έχει τις αντοχές, βεβαίως. Πάμε. Αέρας. Εξετάζουμε τη σελήνη σας, αν έχετε εσείς σελήνη σε ζώδιο του αέρα. Εντάξει. Δίδυμοι, υδροχόους, ζυγούς. Μία κάρτα λοιπόν είναι... Είστε σε κόμμα. Εντελώς. Το δύο κούπα, το διπλό μας εδώ και το εννέα μπαστούνι. Πάλι λέει μια ιστορία και τι ιστορία παράξενη που έχει να μας πει εδώ. Θες ξεκούραση, θες να ρίξεις λίγο ρυθμούς, έχεις δύναμη, δεν σημαίνει ότι είναι ο θάνατος εδώ, θες λίγο να δομήσεις τη σκέψη σου, να ηρεμήσεις, χρειάζεσαι τη φιλία ή τον έρωτα ή κάποιο πρόσωπο να μπορέσει να σ' αγαπάνε, θες να νιώσεις την αγάπη. Θες να βρεις διακαώς την αδελφή ψυχή σου, τη δίδυμη φλόγια σου, τη δίδυμη φλόγα σου, το άλλο σου μισό, την καρμική σου αγάπη, οτιδήποτε είναι. Και πολλές φορές ψάχνουμε εκεί έξω να βρούμε τη δίδυμη φλόγα μας ή την αγάπη μας και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν αγαπήσουμε εμείς πάρα πολύ τον εαυτό μας, δεν θα μας αγαπήσουν οι άλλοι. Ξανακούστε το αυτό. Και επίσης, εκτός από αυτό, σημαίνει ότι δίδυμη φλόγα δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ερωτικό κομμάτι. Δίδυμη φλόγα μπορεί να είναι και η οικογένειά μας, μπορεί να είναι ένας αδερφός, ένας φίλος, έτσι. Το οποίο, ναι, πολλές φορές μπορεί να καταλήξει από φιλία, να καταλήξει και σε γάμο και σε έρωτα κτλ. Θες εσύ να συνεννοείσαι καλά με τους ανθρώπους. Αυτό είναι να έχεις ένα καλό καθρέφτισμα. Να μιλάτε μέσα από την καρδιά, το έχεις μεγάλη ανάγκη εσύ. Και έχεις βαρεθεί να πολεμάς. Έχεις κουραστεί, γι' αυτό θες να ξεκουραστείς. Αυτή είναι η ιστορία σου. Έχω βαρεθεί να δίνω μάχες. Έχω βαρεθεί να είμαι φυλακισμένος, φυλακισμένη. Πότε θα κλείσει αυτός ο κύκλος, εν πάση περίπτωση. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Και αν το δούμε αυτό εδώ το 9, είναι και το 6 σαν εξάρι εδώ, το οποίο είναι που σας είπα προηγουμένως για τους 6 μήνες. Έχεις περάσει δύσκολα. Συναισθηματικά κυρίως, πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει ελπίδα. Άνθρωποι. Μπορεί να μην είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θα είναι όμως σημαντικοί στη ζωή σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να καταλάβεις ότι ναι, σ' αγαπάνε. Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που σ' αγαπάνε. Μπορεί να είναι ένας δύο. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί, αλλά θα είναι πολύ σημαντικοί στη ζωή σου. Το επόμενο είναι το νερό μας. Το νερό. Λάθος. Δεν είναι το νερό. Είναι η γη. Ήθελε το νερό τώρα να βγει πολύ γρήγορα. Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό το μαζεύουμε. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Εδώ πανέμορφες και αυτές οι κάρτες. Μπιάνκο νερό, παιδιά. Μιλάνε
Από τις αγαπημένες μου. Ωραία. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Ζώδια της γης, στα οποία όμως εξετάζουμε, το επαναλαμβάνω, την σελήνη, αν έχουμε σελήνη σε ζώδιο της γης. Ταύρο, Παρθένο, Εγώκερο. Για να δούμε τι ιστορία έχει να εκτυλιθεί. Μάλιστα. Το ίδιο με αυτό είναι. Φυλακή, προσπάθεια, τρία πεντάκτηνο, κλασικό για ζώδιο της γης, πότε εγώ θα γίνω διάσημος, διάσημη, και το τέσσερα πεντάκτηνο, πότε εγώ θα γίνω διάσημος, διάσημη, πότε εγώ θα βγάλω λεφτά, πότε θα κάνω περιουσία ή πότε θα βρω κάτι σταθερό, το οποίο, κοιτάξτε, γενικά τα ζώδια της γης χρειάζονται την ασφάλεια και ειδικά την οικονομική ασφάλεια. Όμως, να σας πάω λίγο διαφορετικά, λίγο ανάποδα. Έχεις πολλές δυνατότητες. Έχεις. Ξεκάθαρο. Το 4 πεντάκτηνο, ναι, με ένα καθρέφτη, εδώ έχουμε ένα 4 ξυφών και εδώ ένα άλλο 4, είναι λίγο διαφορετική απεικόνηση. Εδώ σημαίνει και απομόνωση, όπως και εδώ. Σημαίνει, θέλω να δουλεύω μόνος μου. Θέλω να δουλεύω μόνη μου. Θέλω να είμαι εγώ κυρίαρχος του εαυτού μου και ας είναι δύσκολο. Θα τα καταφέρω, δεν μπορεί να έχει κάνει και με μια μετακίνηση ίσως για να μάθει κάποια πράγματα. Είσαι ένα άτομο ικανότατο και το μπορούν να σε μάθουν, μπορείς να γίνεις και διάσημος, διάσημη. Και εκτός από αυτό, εδώ σημαίνει και βγαίνω, απεγκλωβίζομαι από τις δυσκολίες τις οποίες έχω περάσει το τελευταίο διάστημα. Σε πήγα λίγο ανάποδο. Δίνει μεγάλη σημασία στην οικονομική σταθερότητα, δίνει μεγάλη σημασία γενικά στη σταθερότητα παντού. Και στις σχέσεις, να έχεις μια ασφάλεια, να ξέρεις τι θα ξημερώσει, πού θα πας. Δεν σου αρέσει εσένα. Στη γη γενικά, δεν σου αρέσει το απρόβλεπτο τόσο πολύ. Θέλεις να γνωρίζεις πέντε πράγματα. Είμαστε μαζί, το πρωί θα ξυπνήσουμε μαζί, θα πιούμε τον καφέ μας, θα πας να δουλέψεις, θα σε περιμένω να έρθεις στις 5, στις 6, 7, ό,τι ώρα γυρίσεις. Θα φέρεις τα χρήματα, θα τα έχεις πολεμήσει, θα πιούμε μετά τον καφέ μας, θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τηλεόραση, θα γελάσουμε. Αυτό. Γενικά, αυτό είναι και η ρουτίνα. Εδώ όμως σημαίνει θέλω και να ξεφύγω κατά κάποιο τρόπο. Από πού θες να ξεφύγεις είναι τώρα γενικό για τον καθένα, αλλά εδώ θέλεις να κλείσεις έναν κύκλο όπου έχεις πολεμήσει για πολλά πράγματα. Για τα οικονομικά, για την αξία σου, για το συναισθηματικό σου κομμάτι, όλα αυτά τα οποία σε έχουν κουράσει. Αυτό. Και τώρα πάμε στο νερό. Εσείς λοιπόν που έχετε σελήνη, που σελήνη σε ζώδια του νερού. Ιχθύς, καρκίνους, σκορπιούς. Ωραία. Για να δούμε. Με πολύ όμορφες κάρτες και αυτές. Το Romantic Tarot. Πάρα πολύ. Για να δούμε τη δική σου ιστορία. Λοιπόν, και η ιστορία η οποία βγαίνει είναι η κρίση. Περνάμε κρίση, σου λέει. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι λαϊκό. Περνάμε κρίση. Έχει βγει ένα δύο πεντάκτηνο. Να τα πώς βγαίνουν λοιπόν. Είδατε πώς βγαίνουν οι ενέργειες των διδύμων. Δύο πεντάκτηνο, προσέξτε που άλλο είχε βγει δύο πεντάκτηνο, δύο κούπα και ξανά εδώ δύο πεντάκτηνο, έτσι, τα διπλά που βγαίνουν, τα όμορφα αυτά τα διπλά, τα έχω βάλει έτσι. Και το τρίτο, το οποίο τι είναι, να το και ένα εννέα μπαστούν, μάλιστα, ξανά εννέα μπαστούν. Λοιπόν, τι να κάθομαι εγώ τώρα να λέω και να μιλάω, έχουν βγει τώρα από πόσα διαφορετικά decks, έχει βγει το 9 μπαστούνι, μισό λεπτό και τι άλλο, είχε βγει και το 10 ξυφώνελο, έτσι. Ωραία. Ποια είναι η ιστορία εδώ? Την έχει κάνει την κουτσουκέλα? Ή μάλλον τους έπιασε σε παυτοφόρο και σου ήρθε τα μπλάς. Αυτό είναι, δες εδώ, 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 πώς κοιτάζει, ε? Λοιπόν, ναι, σε ένα επίπεδο είναι και η κάρτα της απιστίας. Σε ένα επίπεδο έχεις περάσει κρίση εσωτερική, κρίση γενικότερα το τελευταίο διάστημα, κρίση οικονομική, κρίση συναισθηματική. Έχεις περάσει από δύσκολα κομμάτια, ας το πούμε. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Είναι μια περίοδος, αυτή η Πανσέλινος, η οποία σου λέει κλείσε πράγματα
Ναι, γιατί το 9 εδώ και τα προηγούμενα που είδαμε σημαίνει κλείνω πράγματα, κλείνω κεφάλαια και δες τι θα κάνεις. Βέβαια εδώ κάθε άλλο παρά, εδώ χαίρονται έτσι, άμα τους δεις εδώ χαίρονται έτσι. Εδώ είναι χαρά και πανηγύρια και χαρές και δεν ξέρω τι άλλο. Τι κρίση μου λες εσύ τώρα και... Ναι, για να βρεις τον εαυτό σου είναι. Εδώ είναι το δύο πεντάκτινο. Το δύο πεντάκτινο είναι να κρατάω ισορροπίες, αλλά είναι και η αναζήτηση εκείνης της όμορφης αγάπης, αλλά και της συνεννόησης. Το δύο πεντάκτινο είναι κρατάω ισορροπίες, τα καταφέρνω, μπορώ και διατηρώ κάποια πράγματα. Και εδώ είναι το κλείσιμο ενός κύκλου. Τώρα αυτός ο κύκλος είχε να κάνει με προδοσία, είχε να κάνει με εξαπάτηση, είχε να κάνει με απιστία, είχε. Σου λέει κλείνει. Και όταν κλείνει, επειδή και η πανσέλινο σημαίνει κλείσιμο κύκλου, δεν είναι εύκολο, είναι από τα δύσκολα κομμάτια. Καλά τα λέμε εμείς, καταγράφουμε να κλείσεις τους κύκλους σου, να κλείσουν το ένα, η πανσελαιός κλείνει κύκλους, να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο και τα λέμε πολύ ωραία και τα εξηγούμε εμείς. Μάλλον να το πω εγώ να, ωραία και τα εξηγώ εγώ μια χαρά στο κανάλι και σου λέω και κάνε και ένα νέο ξεκίνημα. Έλα μου ντε που δεν είναι εύκολο όμως. Όχι, δεν είναι εύκολο. Το άνοιγμα ενός, μάλλον το κλείσιμο ενός κύκλου, όποιου και να είναι αυτού, και το άνοιγμα ενός άλλου νέου κύκλου δεν είναι εύκολο. Έχασες τη δουλειά σου και πρέπει να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, δεν είναι εύκολο. Έκλεισες την επιχείρησή σου και πρέπει κάτι να δεις να κάνεις, δεν είναι εύκολο. Τέλειωσε ένας έρωτας και ψάχνεσαι τώρα, δεν είναι εύκολο να ξαναερωτευτείς. Ή να βρεις την ίδια ποιότητα ανθρώπου που εσύ μπορεί να ήθελες, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Εγώ ωραία μπορώ να σας τα λέω και μπορεί ωραία να τα εξηγώ, αλλά δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και βγαίνει αυτός ο θύμος. Γι' αυτό και αυτή η πανσέληνος είναι λίγο ζώρικη και είναι και αυτό που λέμε θυμωμένη κτλ. Γιατί είπαμε, μιλάμε μέσα από συμβολισμούς. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω από σένα είναι, σου άρεσε αυτή η ανάλυση? Σου έδωσε εσένα φώτα, πληροφορίες? Σου άρεσε έτσι όπως έγινε με αυτόν τον τρόπο? Αυτό είναι για μένα το πολύ σημαντικό κομμάτι. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.